Αν σε νοιάζει το να συμβουλέψεις κάποιον να βελτιωθεί σε κάποιο τομέα της ζωής του, τότε πρέπει να λειτουργείς με διαφορετικό τρόπο ανάλογα την περίπτωση του κάθε ατόμου. Σε κάποιον ο οποίος βαδίζει στο σωστό δρόμο και ήδη έχει καταφέρει μερικά πράγματα, έχει ήδη κατακτήσει μερικά επίπεδα, τότε μόνο μπορείς να λειτουργήσεις σαν ένας άνθρωπος που του δίνει κίνητρο και ενέργεια και θετικότητα να συνεχίσει αυτό που ήδη κάνει σωστά. Εκεί, για παράδειγμα, μπορείς να δεις κάποιον αθλητή ο οποίος προπονείται πάρα πολύ εντατικά και ήρθε επιτέλους η ώρα του αγώνα. Οπότε εκεί φυσικά και θέλουμε ένα ολόκληρο στάδιο να φωνάζει για αυτόν, να τον ενθαρρύνει, να του λέει έλα έλα θα τα καταφέρεις, να του δίνει θετικά μηνύματα. Αλλά αυτός ο αθλητής έχει ήδη πληρώσει το τίμημα και βρίσκεται ήδη στο σωστό δρόμο εδώ και πάρα πολύ καιρό από πίσω. Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος δεν βαδίζει στο σωστό δρόμο και αυτό φαίνεται με κάποιο τρόπο στη ζωή του, είτε είναι δυστυχισμένος, είτε έχει παραπάνω κιλά, είτε δεν κουνιέται από τον καναπέ του, τότε ο δρόμος που βαδίζει είναι λανθασμένος. Και εκεί πέρα δεν θέλουμε ρόλο ενθάρρυνσης, να του δίνουμε ενέργεια, θετικότητα να προχωρήσει, γιατί αυτά είναι δώρο άδωρον στη δικιά του περίπτωση. Αλλά όλη η ενέργεια που πρέπει να ξοδεύουμε, που πρέπει να επενδύουμε πάνω εκεί, έχει να κάνει με την αλλαγή της νοοτροπίας, την αλλαγή των πεποιθήσεών του, την αλλαγή του, των τρόπων με τους οποίους σκέφτεται. Στα λέω αυτά γιατί και για μένα αυτή είναι η δουλειά μου σαν διαιτολόγος. Πολλοί τον μπερδεύουν αυτό και μου έρχονται εδώ άνθρωποι με αρκετά κιλά και νομίζουν ότι εγώ είμαι κάποιος που θα τους πω έλα έλα πάμε πάμε να χάσουμε τα κιλά, βάλε τα δυνατά σου, πάρε και αυτό το χαρτί και καλή σου τύχη. Δεν, αυτό είναι πάρα πολύ επιφανειακή προσέγγιση και πέραν μίας εβδομάδας, δύο εβδομάδων που είναι ο αρχικός ενθουσιασμός που όλοι οι άνθρωποι έχουμε όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο, είναι σχεδόν καταδικασμένος αυτός ο άνθρωπος να αποτύχει. Σίγουρο, η αποτυχία είναι θέμα ημερών. Εκεί πέρα που δουλεύουμε με τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι βαδίζουν σε πολύ λάθος μονοπάτι, είναι στην αλλαγή του τρόπου σκέψης τους, στην αλλαγή των συνηθιών τους. Κάτι κάνουν αρκετά στραβά και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητά τους και στην εικόνα τους. Στη δικιά μου περίπτωση, στο δικό μου πεδίο, στη διατροφή, κάποιος θα έχει πολλά κιλά πάνω του. Και εκεί όσο ενθάρρυνση και να του δίνεις, όσο θετικότητα, όσο και θα τα καταφέρεις, όσο και καλό πρόγραμμα να πάρει αυτός ο άνθρωπος, αν δεν αλλάξει το μονοπάτι του, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να γίνουν μερικά κλικ στην νοοτροπία, που γι' αυτά έχω μιλήσει και σε προηγούμενα βίντεο. Ας πούμε, χρειάζεται αντί να το βλέπει βραχυπρόθεσμα, να το βλέπει λίγο πιο μακροπρόθεσμα το πλάνο του. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κερδίσεις σε μία ή δύο εβδομάδες. Δεν πρόκειται να χάσεις 30 κιλά από πάνω σου σε ένα μήνα. Δεν είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Και επειδή πρόκειται να σου πάρει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο διάστημα, πρέπει να χαλαρώσεις, να έχεις υπομονή, να αφήσεις τη διαδικασία αυτή να σε οριμάσει. Από την άλλη βέβαια, υπάρχουν φυσικά και οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη πηγαίνουν εξαιρετικά. Μπορώ να τους ενθαρρύνω, μπορείς και εσύ να ενθαρρύνεις τους δικούς ανθρώπους, αν βαδίζουν προς το σωστό δρόμο. Έχεις π.χ. ένα φίλο που τελειώνει το πανεπιστήμιο και έχει περάσει τα 10 από τα 12 μαθήματα. Πες του καλή επιτυχία, δηλαδή θα τα καταφέρεις. Το έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος γιατί είναι στο σωστό δρόμο, στο σωστό μονοπάτι. Είναι ο σύντροφός σου που πηγαίνει εξαιρετικά στη δουλειά και σκέφτεται να πάρει μια προαγωγή και αγχώνεται. Πες του ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί βαδίζει ήδη στο σωστό δρόμο, επενδύει τις ώρες που χρειάζεται, εξελίσσεται σαν επαγγελματίας. Αλλά αν κάποιος βαδίζει πολύ λάθος δρόμο, είναι υποχρέωσή σου, είναι χρέος σου να κάνεις το αδύνατο δυνατό να αλλάξει λίγο τον τρόπο σκέψης του. Στη διατροφή αυτό έχει να κάνει με τις συνήθειες του ατόμου. Ακούγονται απλά πράγματα, το να φάει κάποιος μια σαλάτα καθημερινά, το να τρώει πιο αργά το γεύμα του, το να πίνει το νερό που το αναλογεί, τα υγρά που χρειάζεται μέσα στη μέρα, το να κοιμάται καλά, το να γυμνάζεται σε όποια συχνότητα του είναι εφικτό για τη δικιά του καθημερινότητα. Αυτές είναι μερικές συνήθειες που πρέπει να επενδύσει όλη του την ενέργεια. Να αποδεχτεί ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά τα on-off της δίαιτας. Πάμε για μία εβδομάδα όλα μέσα και μία εβδομάδα τα ξεχνάμε όλα. Να βλέπει λίγο πιο μακροχρόνια το πλάνο του. Να αποδεχτεί ότι η παρεκκλήση είναι μέρος του σχεδίου.
και να μαζεύει όση ενέργεια, όση αυτοπιθαρχία έχει, όσο αυτοέλεγχο έχει για τις επόμενες μέρες μετά την παρέκκληση. Εκείνοι οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε και να αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης όσων ατόμων βαδίζουν προς το λάθος δρόμο. Αντίθετα, όσοι βαδίζουν ένα πάρα πολύ σωστό μονοπάτι, θέλουμε να τους δίνουμε motivation. Και το διαδίκτυο δυστυχώς είναι γεμάτο μόνο για αυτές τις περιπτώσεις των ατόμων. Κλασικές εικόνες, how bad do you want this shit. Πίστεψε, θα τα καταφέρεις. Μπούρδες, αν δεν αλλάξεις την οτροπία σου, δεν αλλάξεις σταδιακά τις συνήθειές σου, δεν πρόκειται ποτέ να το πετύχεις. Αν βρίσκεσαι στην κατηγορία των ατόμων που βαδίζουν αρκετά λάθος. Αν είσαι στον δρόμο, φυσικά δεν σώσε motivation θέλεις, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτά είχα να σου πω στο σημερινό βίντεο. Είναι χρήσιμα για οποιαδήποτε περίπτωση ατόμου θέλεις εσύ να ενθαρρύνεις, να συμβουλέψεις, να σπρώξεις προς το καλύτερο, να μπορείς λίγο να το διαχωρίσεις στο μυαλό σου. Είναι πολύ εύκολο το motivation. Να πεις σε κάποιον, πίστεψέ το, έλα, μπορείς. Αλλά είναι και πολύ αέρας, πολύ φτηνό. Η μεγάλη δουλειά είναι στην αλλαγή του τρόπου σκέψης. Και εκεί είναι το μεγάλο κλειδί. Αν καταφέρει κάποιος και νικήσει εκεί στα δύσκολα, θυσιάσει ένα κομμάτι του εαυτού του, πεθάνει ένα κομμάτι του εαυτού του. Θα σου βάλω ένα βίντεο να δεις το ταξίδι του ήρωα, όπου εκεί θα δεις κάπου στη μέση είναι η μεγάλη μάχη, που εκεί χρειάζεται να θυσιάσει ένα κομμάτι του εαυτού σου, να κάνεις αυτό που λέμε let go, να το αφήσεις. Πολύ απλά δεν σε βοηθάει. Για να προσπεράσεις αυτή τη δυσκολία, την καινούργια πρόκληση, πρέπει να κάνεις κάτι δραστικό. Και εκεί συνήθως είναι να αφήσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου το οποίο είναι αδύναμο και σε εμποδίζει να προχωρήσεις. Έτσι και στη διατροφή, έτσι και σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής σου. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω δει από τη δικιά μου ζωή. Και με αυτή την ευκαιρία να σου πω ότι ό,τι σου λέω έχει να κάνει με τη δικιά μου άποψη, την οποία και θέλω να τη δέχεσαι με όσες επιφυλάξεις χρειάζεται φυσικά. Γιατί αυτά λειτουργούν για μένα. Αυτά είχα να σου πω σήμερα. Αν θες κάνε ένα thumbs up και μια εγγραφή, αν ταιριάζουν και με τη δικιά σου περίπτωση οι δικές μου απόψεις, γιατί θα ακούς πολλά παρόμοια βίντεο τέτοιου περιεχομένου στο μέλλον. Θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Να είσαι καλά. Στεπανιδίν.